Κύριε Τάτση, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σας, και ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Αρχικά είμαστε όλοι χαρούμενοι που ο Κωνσταντίνος συνεχίζει τον αγώνα της αποκατάστασής του, αλλά μαθαίνουμε ότι είναι καλύτερα, σιγά σιγά θα επανέλθει στη εργάζεται. Ζωή. Εργάζεται, δηλαδή προσπαθεί, είναι ένα θαύμα. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κωνσταντίνος έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ιατρικό θαύμα. Αυτά που έχουμε ζήσει εμείς από την πρώτη στιγμή από κοντά και στη συνέχεια ο τρόπος εξέλιξης είναι απίστευτα. Βεβαίως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα. Βεβαίως, βεβαίως, λογικό. Έχει ακόμα, ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος ήταν βαρύτατα πολυτραυματίας. Με πλήγματα σε πάρα πολλά ζωτικά σημεία και όργανα του σώματος. Και αυτά, ξέρετε, χρειάζονται μια πολύ μακρά περίοδο αποκατάστασης και ζήτημα είναι αν θα έχουν πλήρη επανελειτουργία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλά πολύ θετικά βήματα. Η προσπάθεια που έγινε από τους φυσικοθεραπευτές και τους φυσίατρους είναι εκπληκτική. Δείχνει το επίπεδο της γνώσης και της τεχνικής που υπάρχει στη χώρα μας σε τέτοια θέματα. Και αν πρέπει να βγει ένα μήνυμα από την, και ένα κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα από την περίπτωση του Κωνσταντίνου Αγγελίδη, είναι να στηρίξουμε τα κέντρα αποκατάστασης. Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε, στην Ελλάδα, στην ουσία, δεν έχουμε δημόσια κέντρα αποκατάστασης και αυτά που υπάρχουν, στην ουσία, υπολειτουργούν. Και δεν είναι μόνο τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων που έχουν βαρύτατες κακώσεις είναι και άνθρωποι που έχουν είτε γενετικές αναπηρίες είτε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που μπορεί να αφήσει κάποιο βέβαια και μπορεί αυτά τα κέντρα να επαναφέρουν έναν άνθρωπο αν όχι σε μια πλήρη λειτουργικότητα σε μια στοιχειώδη κατάσταση αυτοσυντήρησης και αυτό είναι σημαντικό και αυτό πρέπει να είναι νομίζω το μήνυμα που πρέπει να βγει. Έχει κλείσει λοιπόν κύριε Τάτση ο δικαστικός κύκλος και σε αστικό και σε ποινικό επίπεδο. Είμαστε στη χαρούμενη θέση να πούμε ότι έχει κλείσει, έχει βγει η τελεσίδικη απόφαση στο αστικό επίπεδο, κρυμμένα ένα μικρό ποσό για ένα διαδικαστικό θέμα και κυρίως, και αυτό είναι το ηθικό μέρος που αφορά στον ίδιο τον Κωνσταντίνο, έκλεισε και το ποινικό μέρος όπου καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό ο οδηγός του υπετίου οχήματος, του λεωφορείου που προκάλεσε τη σύγκρουση. Αυτό ήταν το σημαντικό και βέβαια σε νομικό επίπεδο, σε επιστημονικό επίπεδο για μας, αλλά και για τους πολίτες, είναι ότι για πρώτη φορά έτσι με έναν εμφαντικό τρόπο η δικαιοσύνη είπε ότι... Ναι, περισσότερα χρήματα όχι, σε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι, δεν είναι για τα χρήματα. Είπε το δικαστήριο ότι αυτό που ξέρουμε ότι όλοι οι πολίτες, ότι όποιος πέσει πίσω, από πίσω φταίει. Φταίει, ναι. Είναι η πρώτη φορά ναι, που δικαιώνεται ένας άνθρωπος που ήταν από πίσω. Δεν ισχύει πάντα. Βέβαια. Έτσι, αν συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να ευθυνέται το προπορευόμενο όχημα, όπως συνέβη και εδώ. Και το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι και το σχολίασε ο ειδικός επιστημονικός τύπος που έχουμε εμείς οι νομικοί, είναι ότι η επαύξηση της αποζημίωσης στο εφετείο, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την οικογένεια του Αγγελίδη. Το κύριο όμως είναι το ότι τέλειωσε στο ποινικό επίπεδο που κρίθηκε οριστικά η ευθύνη του οδηγού του λεωφορείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνουμε τις ευχές μας, τα περαστικά μας, όλη μας την αγάπη και στον Κωνσταντίνο και στη σύζυγό του, γιατί όλο αυτό περνάνε εδώ και 6 χρόνια. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και δυσκολίες στη δική του καθημερινότητα σίγουρα. Η Ευελίνα πρόκειται με μια σύγχρονη σύζυγος του Κωνσταντίνου, είναι μια ηρωίδα, έχει σταθεί δίπλα του και στον Κωνσταντίνο και στο παιδί τους, το ανήλικο παιδί τους, βοήθησε καταλυτικά στην πρόοδο του Κωνσταντίνου και θα συνεχίσει να βοηθάει μέχρι να δούμε ακόμα περισσότερα θετικά βήματα για τον Κωνσταντίνο. Προχωράμε και να μεταφέρω ένα μήνυμα της οικογένειας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, σε όλους τους φίλους, όλους τους φίλους και τις φίλες από όλη την Ελλάδα που έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Κωνσταντίνος. Με πολύ αγάπη μας ξαναθύμισε ότι γίνονται θαύματα.